μία εικόνα χίλιε λέξει. Μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με διαχωριστικό βιβλιοθήκε αποτελεί τη νέα τάξη για παιδιά ηλικία μόλι 5 ετών. Αυτή, όσο ομοί και είναι η αλήθεια, είναι η πρώτη του επαφή με το σχολείο. Έχουμε πρόχειρα χωρίσματα, τα οποία είναι δύο τμήματα και δημιουργείται, θέλω να πω ένα τραγουδάκι, δημιουργείται μια οχλαγωγία. Δεν μπορούν να κάνουν μάθημα εύκολα τα παιδιά αυτά και είναι σε μια ηλικία τόσο τρυφερή που η εκπαιδευτική διαδικασία θα έπρεπε να γίνεται απρόσκοπτα χωρίς να σκεφτόμαστε ε, υλικοτεχνικά αν είναι κατάλληλες συνθήκες ή όχι. Τα παιδιά σύμφωνα με τους γονείς ξεπαγιάζουν μέσα στην αχανή αίθουσα. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Μάγδας Δρακονάκη. Ο χώρο δεν έχει όλε τι απαιτούμενε προδιαγραφέ θέρμανση, διότι δεν προοριζόταν για αίθουσα διδασκαλία και τα τέσσερα καλοριφέρ δεν επαρκούν να το ζεστάνουν. Οπότε αναγκαζόμαστε να ντύνουμε τα παιδιά μας με περισσότερα ρούχα για να μην κρυώνουν. Και το ίδιο και είναι η νηπιαγωγή. Τραγικό. Είναι τεράστια η αίθουσα. Είναι 6 μέτρα φανταστείτε επί 30, έτσι, η οποία δεν μπορεί να ζεσταθεί. Έχει μεγάλο πρόβλημα. η λόγω COVID τα παράθυρα ανοιχτά ε, και έτσι κρυώνουν τα παιδιά μας. Όσο για την περίπτωση να θέλει ένας μικρός μαθητής νηπιαγωγείου να πάει στην τουαλέτα, η υπόθεση εξελίσσεται σε Οδύσσια, στο μεγαλοκτηριακό συγκρότημα ενό δημοτικού σχολείου. Που έχει κοινόχρηστε τουαλέτε με τα παιδιά του Δημοτικού, τα οποία η δασκάλα θα πρέπει να αφήσει το μάθημα να μεταφέρει το παιδί στι τουαλέτε και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι μικροί μαθητέ του 61 του νηπιαγωγείου που στεγαζόταν στην Οδομπακογιάννη αναγκάστηκαν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στι Τρει Βαγέ. Η υπόσχεση, σύμφωνα με του γονεί, είναι ότι επρόκειτο για κάτι προσωρινό και μετά τι διακοπέ των Χριστουγέννων θα δινόταν η πολυπόθητη λύση. Όπω φοβούνται όμω, το προσωρινό έγινε μόνιμο. Μια προσωρινή λύση για παιδάκια που είχαν άλλο πρόβλημα από ένα άλλο νηπιαγωγείο. Ε, και φέτο με το που βρέθηκε κατάλληλο το κτίριο μετά του σεισμού, του δύο μεγάλου. Είπανε προσωρινά να το φέρουν εδώ, αλλά οι συνθήκε δεν είναι κατάλληλε για δημοτικό. Οι κάτοικοι των τριών βαγιών περιμένουν εδώ και χρόνια έναν υπηαγωγείο για την πυκνοκατοικημένη περιοχή, αλλά δεν βλέπουν φω στον ορίζοντα.